Να ευχαριστήσω και πάλι την ΕΘΕ, το όλο το διοικητικό, τους συνεργάτες σε αυτό το δύσκολο περιστατικό. Αυτό που θα σας παρουσιάσω δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συναντήσει σαν πνευμονολόγοι. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο προεδρείο χθες, με εξαιρετικούς ομιλητές και εξαιρετικό προεδρείο πάνω στο αντικείμενο αυτό, όπου μιλήσαμε για τα στέν τραχείας. Θα έλεγα ότι σαν πνευμονολόγοι δυστυχώς βλέπουμε ότι όλο και λιγότεροι είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έρχονται για να κάνουν αυτές τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι μάλλον είναι έλλειψη να αντιληφθούμε πότε πρέπει ο ασθενής μας αυτός να καθοδηγηθεί για στέντ. Δυστυχώς μας έρχονται ασθενείς, μας παραπέμπονται ασθενείς για να τοποθετηθεί το στέντ, όταν πλέον είναι πάρα πολύ αργά και δεν μπορεί να γίνει. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μετά από ένα χειρουργείο πνεύμονα, όπου υπήρξε στην ουσία μια τρώση στην διαδικασία του χειρουργείου, που άφησε μια φίστουλα δεξιά παρατραχιακά στο κολόβωμα, με αποτέλεσμα πρώτα, πολύ σωστά, ο θωρακοχειρουργός σκέφτηκε να κάνει να προσθέσει ένα μυϊκό χιτόνα γύρω από το κολόβωμα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Δυστυχώς όμως ξέρουμε ότι καμιά φορά αυτά τα μυϊκά χιτόνια τα οποία βάζουν δεν αιματώνονται σωστά και γι' αυτό το λόγο νεκρώνονται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και στη συγκεκριμένη στιγμή του αρρώστου, επειδή ήταν καλοήθηση νόσος, τοποθετήθηκε ένα σιλικονούχο στέντ. Το οποίο στη συνέχεια, επειδή δυστυχώς ο ασθενής έγινε μάλλον υποτροπή της νόσου. Εκεί πέρα, αυτό το οποίο λέγανε χθες και οι αξιόλογοι συνάδελφοι και οι εξειδικευμένοι και οι ειδικοί στον χώρο, όταν μιλάμε αρχικά για μια καλοήθη κατάσταση, πάντα προτιμούμε το σιλικονούχο στέντ, γιατί ξέρουμε ότι έχουν πολύ λιγότερες επιπλοκές. Όταν όμως αυτή η ιστορία εξελιχθεί, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, σε κακοήθη, δηλαδή υπήρξε υποτροπή της νόσου, τότε αναγκαστικά τοποθετούμε μεταλλικό στέντ. Εδώ πέρα απλώς θα ήθελα να ολοκληρώσω με τις επιπλοκές του μεταλλικού στέντ, όπου δυστυχώς είναι τα κοκκιώματα τα οποία δημιουργούνται. Άρα, πρώτα απ' όλα, λέμε τι είναι το σωστό να μπει στον ασθενή. Ξέρουμε σε καλοήθη κατάσταση να βάλουμε σιλικονούχο στέντ. Όταν αλλάξει αυτή η διαδικασία, θα βάλουμε μεταλλικό στέντ. Από εκεί και μετά, όπως είδαμε και χθες, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ο κοκκιωματώδης ιστός ο οποίος δημιουργείται. Και εδώ πέρα, φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα το στέντ είναι μεταλλικό αυτοεκτυπωσόμενο καλυμμένο. Και παρόλα αυτά, πάλι ο ιστός μπόρεσε και πέρασε μέσα από το στέντ, το οποίο ξέρουμε ότι γίνεται, ή επίσης ξέρουμε ότι ίσως και ένα τέτοιο στέντ κάποια στιγμή να σπάσει, όπως μας δείξανε και οι συνάδελφοι χθες, να έχουμε άλλες επιπλοκές. Γενικότερα προτιμούμε όταν κάνουμε τέτοιες διαδικασίες να διαλέγουμε υλικά τα οποία θα έχουν τις λιγότερες επιπλοκές και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας διαφεύγει. Ο ασθενής δεν είναι ότι βάζουμε το στέντ και φεύγει. Και επίσης, όποιο πρόβλημα προκύψει μετά, δεν φταίει ο πνευμονολόγος ο οποίος έβαλε το στέντ. Έως μπορεί να έχει χολή και πάλι μας έρχεται και μας λένε γιατί βάλετε το στέντ. Λοιπόν, πρέπει ο ασθενής επίσης να του δώσουμε οδηγίες. Να κάνει τον nebulizer τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα, για να γίνεται, να είναι καθαρό το στέντ όσο γίνεται πιο σωστά. Το σιλικονούχο στέντ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 3 μηνών, θα το επανελέγξει ο πνευμονολόγος, θα δει αν έχει απικισμό από μικροβιακό πληθυσμό. Εκεί θα πρέπει ίσως να αφαιρεθεί, να καθαριστεί, να ξαναμπεί. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις πάρα πολύ εύκολα με το σιλικονούχο στέντ και γι' αυτό βέβαια και συγκεκριμένες ενδείξεις. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με το μεταλλικό στέντ. Ευχαριστώ. Ξεκίνησε σαν τρώση, επειδή όπως είδες η μάζα ήταν παρατραχιακά, οπότε καθώς το καθάριζε και το έκοβε ο θωρακοχειρουργός, άφησε μια τρυπούλα. Τι είναι απ' έξω. Απ' έξω από την τραχεία, ναι. Πώς γίνεται η τρώση. Έγινε τρώση, όπως το λες. Είδε το σιρίγιο, κάτσε λίγο να πάω. Βάλτε το λίγο, σε παρακαλώ να δείξω. Και έκανε φίστουλα, ναι. Με το μεσοθωράκιο. Με το μεσοθωράκιο. Ξέχασα να σου πω σε αυτό δηλαδή, το πέρα. Ένα λεπτό, ρε παιδί. Ο άρρωστος έκανε σιρίγιο τραχιοεισοφαγικό. Όχι τραχιοεισοφαγικό. Τι έκανε, τι σιρίγιο. Με το μεσοθωράκιο. Δηλαδή, έκανε πνευμεσοθωράκιο. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, ξέχασα να σου πω. Περίμενε να σου πω σε αυτό. Γιατί δεν ξέχασα, το είδα. Ναι. Έχεις δίκιο. Ξέχασα να σου πω σε αυτό. Δεν σου διάβασα όλο το ιστορικό. Πήγα κατευθείαν στην διαδικασία ότι μετά το χειρουργείο που έγινε, είχε διαφυγές, ενώ είχε τον πιλάω. Δεν σταματούσαν οι διαφυγές, όπου εκεί πέρα είπαν: όπα, κάτι συμβαίνει. Κάνανε λοιπόν την αξονική, να σου το πω έτσι, είχαν μια κατανόηση, γιατί εγώ το περιστατικό ξέρω το ανέλαβα εκείνη τη στιγμή που προφανώς έγινε το χειρουργείο, κατάλαβες, για να έχω ναι, μια διάθεση. Πρώτον, δεν μας δείξατε ναι. Πώς μπήκε το στέντ. Το στέντ μπήκε με άκρα με το βροχοσκόπιο. Πού έγινε αυτό, αν επιτρέπετε. Πού έγινε αυτό, στον Άγιο Λουκά συγκεκριμένα. Το 2015. Αυτό δεν είναι το στέντ του αρρώστου. Δεν νομίζω αυτό είναι ο άρρωστο. Ναι, αυτό εδώ είναι άρρωστο, ναι. Εγώ προσωπικά το τοποθέτησα. Εδώ είναι πώς βγαίνει το στέντ. Δεν σε ακούει, ναι. Εδώ είναι πώς βγαίνει το στέντ.
Όχι, εδώ ακριβώς μετά, σε αυτό το πέρα το σημείο, μπήκε το μπαλόνι διαστολής. Για να το ανοίξω. Okay. Σε αυτό το σημείο που σου δείχνω τώρα, το συγκεκριμένα. Επίσης, δεξιά, εκεί πέρα από κάτω, δεν φαίνονται τα μπιλά τα οποία είχε ο ασθενής. Σου έχω βάλει τώρα φωτογραφίες πολύ συγκεκριμένες, ίσα-ίσα για να δώσω μια ιδέα. Δεν στο παρουσιάζω όλο. Ναι, και δεν μας είπατε τι έγινε τελικά με αυτόν τον ασθενή. Πέθανε δυστυχώς μετά από υποτροπή της νόσου. Μετά από περίπου 2 χρόνια. Όχι, μετά από την ξαναβγάλατε το στέντ, γιατί πέθανε με το στέντ. Πέθανε με το μεταλλικό στέντ. Βγάλετε το σιλικονού και βγάλετε μεταλλικό. Ακριβώς έτσι. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον είχε κάνει υποτροπή της νόσου. Δεν είχε νόημα. Για ποιο λόγο βγάλατε το σιλικονού και βάλετε το μεταλλικό? Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, βρήκα ένα άλλο στέντ το οποίο τέριαζε πιο καλά για τον ασθενή. Ένα J-stent, για να καταλάβεις. Που πήγαινε κατευθείαν προς τον αριστερό βρόγχο. Ναι. Οπότε ήταν και λίγο θέμα, ξέρεις, διαδικασίας και τεχνικής. Δηλαδή, αλλά, ναι. Δηλαδή, βγάλαμε μετά από πόσο καιρό βγάλατε? Περίπου στο χρόνο, κάπου εκεί. Έχω αναλυτικά να στο δείξω, μαθαίνω. Το έχω το φάκελο μαζί μου να στο δείξω. Όποτε θέλει. Είναι ωραίο περιστατικό. Ναι, γιατί δεν τα δείξατε εδώ, αυτό λέω. Κοίταξε, θέλω να την παρουσίασω ότι πάμε λίγο γρήγορα γι' αυτό. Άμα θες να το δούμε μαζί αυτό, είναι ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Αγγελίδη.